να ακούσουμε τον κύριο Μπεραντή. Καλά, στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο το στούντιο, πολύ ωραίες εγκαταστάσεις σας. Χαίρομαι που είμαι εδώ, να είστε καλά. Και εμείς, είναι μια καλή ευκαιρία, κύριε Μενεγάκη, μιας και καταλαβαίνω ότι θα έχουμε μια άλλου είδους συζήτηση σήμερα, να γνωριζόμαστε. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Το θετικό δηλαδή των εκλογών είναι ότι γνωρίζουμε ανθρώπους, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και συζητιούνται και λίγο τα θέματα παραπάνω που έτσι ακριβώς σε άλλες περιόδους ενδεχομένως να μην έχουν αυτή την συζήτηση, την ευρύτατη συζήτηση. Λοιπόν, περιφερειακές εκλογές και όλα αυτά τα χρόνια στην Ιεράπετρα ξέρουμε ότι ο Περιφερειάρχης δίνει χρήματα για αυτό, δίνει χρήματα για εκείνο, μια τέλος πάντων κατάσταση οργασμός έργων, πώς να το πω, έτσι. Υπήρχε και η άποψη, άκουσα την ατάκα, έχουμε δήμαρχο Αρναουτάκη και όχι ας πούμε Καλατζάκη, άκουσα και αυτή την ατάκα. Θέλω να τα βάλουμε όλα αυτά, όπως και την καθημερινότητα και πώς το βλέπετε εσείς και γιατί επιλέξατε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι, να το πω, άψητος στην πολιτική, να κατέλθετε, να το πω έτσι, στις περιφερειακές εκλογές. Πριν όμως θα ήθελα να γνωρίσουμε, να εκτεθείτε. Τώρα το εκτεθείτε, να κατεβείτε, είναι το κατεβείτε ένας όρος, ναι, σημαίνει υπηρετώ το λαό. Βεβαίως, έτσι, ναι, να υπηρετήσουμε την... ναι. Να υπηρετήσουμε τον τόπο μας, στην πραγματικότητα και τους ανθρώπους. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κ. Μενεγάκης είναι δικηγόρος, όμως έχει κάτι άλλο, έχει τελειώσει και γεωλόγος, καλά το λέω. Τελειώσει είναι τη σχολή, στη σχολή θετικών επιστημών, είναι καλή, το τμήμα γεωλογίας. Οπότε θα σας χρειαστώ τώρα εδώ για τα νερά. Επίσης να πούμε ότι είστε και μουσικός, κάτι που το έμαθα πρόσφατα. Ασχολούμαι και τη μουσική, δημιουργικά, γράφω και μουσική, συμμετέχω και σε διάφορες, έτσι, παλαιότερα και με γκρουπ μουσικά. Γνωστό συγκρότημα και αγαπημένο. Ασχολούμαι γενικώς με τη μουσική, έτσι, παράλληλα με όλα αυτά. Μπράβο σας. Μπράβο, γιατί αυτό σημαίνει και καλλιέργεια ψυχής, έτσι. Και άλλα πράγματα. Έτσι, και μια ποιότητα ανθρώπου. Δηλαδή, η μουσική νομίζω ότι βοηθάει πολύ πολύ στην... πώς να το πω τώρα, στην ψυχή μας, έτσι. Βέβαια. Στην ψυχή μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που σας έχω εδώ σήμερα πραγματικά. Έτσι, με όλα αυτά τα ταλέντα που ενδεχομένως να μην είναι πολύ γνωστά στους ακροατές, αλλά ψάχνοντας λίγο το βιογραφικό σας, θεωρώ ότι έπρεπε να τα αναφέρουμε, να τα γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι έχετε αυτές όλες τις ιδιότητες. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε. Έβαλα ερωτήματα. Ό,τι θέλετε, πείτε μου. Τα ερωτήματα μπήκανε. Να καταπιαστώ από... Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Έπαιξε ρόλο εντάξει. Εκεί η ενασχόληση επειδή, του πατέρα σας με τα δημοτικά. Ναι, επειδή στην οικογένειά μου, η οικογένειά μου γενικώς, όχι μόνο πατέρα, και την εποχή του παππού μου θα έλεγα, ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Η ενασχόλησή τους με την αυτοδιοίκηση ήταν ενεργή. Ο πατέρα μου η πιο ενεργή βέβαια ως δήμαρχος 8 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο. Αλλά γενικότερα παλαιότερα. Και η ενασχόλησή του πατέρα μου ήταν και λόγω της θέσεώς του ως προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων την εποχή που δεν υπήρχαν τεχνικές υπηρεσίες στους Δήμους. Οπότε είχε μεγάλη γνώση και για τον νομό και είχε ασχοληθεί πάρα πολλά έργα δηλαδή που έχουν γίνει στον νομό ως προϊστάμενος στην εποχή. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπήρχε μια επαφή και με τα θέματα της περιφέρειας αλλά και με τα δημοτικά. Γενικώς η αυτοδιοίκηση ήταν ένα ενδιαφέρον στην οικογένεια ευρύ. Οπότε αυτό μεταφέρθηκε το μικρό. Η μητέρα μου είχε κάνει. Η μητέρα μου είχε διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο. Δηλαδή να πω ότι όλη η οικογένεια είχε ασχοληθεί με τα δημοτικά. Οπότε πώς και με τα αυτοδιοικητικά γενικότερα. Έτσι, ναι, που έχει μεγαλώσει μέσα στην. Εντάξει, είχαμε κάποιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την πλευρά μου να προσφέρουμε όσο μπορούμε στον τόπο μας. Αν με τιμήσει και ο κόσμος σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, πιστεύω θα μπορέσουμε να κάτι να κάνουμε. Κύριε Μενεγάκη, γιατί δεν αποφασίσατε να υπηρετήσετε τον πρώτο βαθμό και επιλέξατε να πάτε στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις περιφερειακές δηλαδή εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κάποιες προτάσεις και γι' αυτό, όμως... λόγω και του μεγαλύτερου αιτήματος ανανέωσης που υπάρχει όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα η υποψηφιότητα
ως ο υποψήφιος περιφερειάρχης ο Αλέξανδρος Μαργογιαννάκης που είπατε πριν, μου φάνηκε ως η πιο ως μια υποψηφιότητα που μπορεί να δώσει το μήνυμα της ανανέωσης στην πράξη, mm-hmm. χωρίς να απομακρύνουμε από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης παραμένει αυτοδιοίκηση, mm-hmm. είναι ο κρίσιμος ενδιάμεσος μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των δήμων, επομένως έχει άμεση σχέση και με τους δήμους, οπότε το ενδιαφέρον για τα αυτοδιοικητικά υπηρετείται και με τη συμμετοχή μου σε ένα τέτοιο συνδυασμό. Mm-hmm. Πιστεύω βέβαια, επειδή ήταν και οι εκλογές με απλή αναλογική, υπήρχε και πληθώρα υποψηφίων συμβούλων και να. Δημάρχων, mm-hmm. Στην περιοχή μας. Θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο πιεστικό τα πράγματα που θα να συμμετάσχω στα δημοτικά. Μου φάνηκε μια πολύ δημιουργική πρόκληση να συμμετάσχω στα περιφερειακά. Και έτσι αποδεχτήκαμε την πρόταση. Έτσι συζητήσαμε με τον Αλέξανδρο και αποφασίσαμε να αυτή την κοινή πορεία και την προσπάθεια που πιστεύω ότι την έχει ανάγκη ο τόπος μας, mm-hmm. και η Κρήτη και και ο νόμος Λασιθίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, είναι μια πραγματικά ανανεωτική προσπάθεια, mm-hmm. η οποία έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας και δεν είναι και, επειδή είπατε πριν ότι είναι λίγο άψητος, θα σας έλεγα ότι δεν είναι ακριβές αυτό. Yeah. Ο υποψήφιος αυτός, παρά το ότι είναι νεότερος σε ηλικία, να πω ότι είμαι 43 ετών εγώ, αυτός είναι 35, όμως είναι, ο συγκεκριμένος είναι ήδη 5 χρόνια, ο Αλέξανδρος Μαργογιαννάκης, είναι ήδη 5 χρόνια Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης. Μάλιστα έχει εκλεγεί και πρώτος σε Σταυρούς Περιφερειακός Σύμβουλος. Mm-hmm. Είναι ένας άξιος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα. Mm-hmm. Μάλιστα, παρά το ότι ήταν η πρώτη του φορά που ήταν Περιφερειακός Σύμβουλος, έκανε πάρα πολλές παρεμβάσεις για τα θέματα, είναι γνώση mm-hmm. των θεμάτων και είναι, χωρίς να είναι επαγγελματίας πολιτικός, χωρίς να είναι mm-hmm. ένας επιχειρηματίας, είναι, mm-hmm. η ασχόλησή του είναι επιχειρηματική. Επομένως πιστεύω ότι έχει και την εμπειρία την αυτοδιοικητική και έχει και στην πράξη μπορεί να φέρει την ανανέωση σε αυτό που χρειάζεται η Κρήτη. Έτσι, και μια άλλη αύρα εν πάση περιπτώσει. Θα σας έλεγα μόνο έτσι ένα στατιστικό στοιχείο, ότι το 60% περίπου των υποψηφίων του συνδυασμού μας είναι mm-hmm. κάτω των 45 ετών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή δεν λείπουν τα έμπειρα στελέχη, mm-hmm. δεν λείπουν οι έμπειροι στην αυτοδιοίκηση, ήδη mm-hmm. εκλεγμένοι κάποιοι από αυτούς, περιφερειακοί σύμβουλοι κλπ. Όμως υπάρχει και ένα ισχυρό κομμάτι ανανέωσης, mm-hmm. το οποίο αυτό το μείγμα είναι, νομίζω, προμηνεί μια τελείως διαφορετική στάση στα περιφερειακά και θέματα. Νοοτροπία, έτσι, και από τις παλαιοκομματικές και δίνει ένα καλό παράδειγμα. Δίνει ένα καλό παράδειγμα και νομίζω ότι δεν θα διαψεύσουμε τους ανθρώπους που θα μας εμπιστευτούν. Ωραία. Λοιπόν, ο Ναουτάκης θεωρείται ένας επιτυχημένος περιφερειάρχης κατά κοινή ομολογία. Υπάρχει αυτή η άποψη και η αίσθηση γενικότερα, έξω και έχει εκλεγεί και τόσες φορές, ας πούμε, είχε πάει στα Ευρώπας, είχε διατελέσει ευρωβουλευτής, ξέρει καλά τα θέματα, φέρνει χρήματα στην Κρήτη, σας λέω τώρα. Με κάτι που από αυτό που λέτε δεν θα συμφωνήσω. Όχι, δεν είναι δική μου. Καλά κάνετε και το λέω. Λέω τι ακριβώς συμβαίνει και τι λένε ακόμα και αντίπαλοι του κυρίου Αρναουτάκη. Και σας είπα και το παράδειγμα εδώ που είχαμε στο Δήμο της Ιεράρχης, ότι ευτυχώς που είναι και ο Αρναουτάκης, μάλλον σαν δήμαρχος, ο δήμαρχος Αρναουτάκης φέρνει έργα στην πόλη. Εγώ θέλω να τα δούμε λίγο όλα αυτά και τι λέτε εσείς για όλο αυτό το, αυτές τις τοποθετήσεις που είναι αρκετών. Είναι σημαντικό που το λέτε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι καλή ερώτηση, διότι πραγματικά είναι μια εντύπωση που υπάρχει σε ένα μέρος του κόσμου που μιλάμε συνέχεια τώρα και στην προεκλογική περίοδο που mm-hmm. συζητάμε κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Mm-hmm. Έχει ασχοληθεί πολύ με την αυτοδιοίκηση. Όμως μεγάλο μέρος της καλής του φήμης, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μια θετική φήμη, ναι. μαζί με
τελευταία έχουν προστεθεί και αρνητικά στοιχεία στην εικόνα του, όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά τώρα με τις πλημμύρες, με διάφορες καταστροφές. Θα τα δούμε. Απλά θέλω να σας πω λίγο το σκεπτικό μου. Έχω όλη την Κρήτη στο μυαλό μου τώρα. Καλά κάνετε. Για να δούμε όλη αυτή την εικόνα σε σχέση με. Ωραία, θα σας απαντήσω στο πρώτο. Στο Λασίθι μετά. Θα σας απαντήσω στο πρώτο. Ο Σταύρος Αρναουτάκης, λοιπόν, ο κύριος Αρναουτάκης, ως δήμαρχος πριν γίνει περιφερειάρχης, θεωρήθηκε και ορθώς κατά ένα μεγάλο βαθμό ότι φρόντισε πολύ το Δήμο στον οποίο ήταν, στις Αρχάνες, απέκτησε από εκεί μια θετική φήμη. Ως μόνος περιφερειάρχης έχω να σας πω ότι δεν υπήρξε το ίδιο αποτελεσματικός υπάρχει διαφορά και σε κλίμακα και, σε κάποιο, και στο αντικείμενο υπάρχει διαφορά, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα είναι ότι η πολιτική που ακολούθησε, η νοοτροπία, η φιλοσοφία του δεν ήταν τόσο αναπτυξιακή όσο είναι ο ρόλος, ο σκοπός για τον οποίο υπάρχει περιφέρεια. Ένας δήμος βεβαίως πρέπει να κοιτάει την αναπτυξιακή του προοπτική, αλλά έχει και ένα μεγάλο κομμάτι διαχείρισης. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που μπορεί η διαχείριση, υπάρχουν περιπτώσεις δήμων όπου η διαχείριση πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά, η αναπτυξιακή, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός ίσως είναι σε ένα μικρότερο, σε ένα δεύτερο πλάνο, όλα παρά τα αυτά, η αίσθηση του δημότη είναι ότι πάει πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει στην περιφέρεια. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να ασχολείσαι μόνο πώς να διανύμεις κάποια μικρά ή μεσαία κονδύλια σε ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται, ή να κάνεις κάποια έργα απλής συντήρησης πραγμάτων, ή να κόβεις σε κομματάκια μεγαλύτερα κονδύλια, να τα κολυβοποιείς, ας πούμε, και να τα δίνεις γύρω-γύρω ως ενίσχυση, που καλό είναι να δίνεις ενισχύσεις, αλλά εννοείται σε πολιτιστικούς λόγους και φορείς ή καλό, να σκαταλήσω, είναι καλό, αλλά να το κάνεις χωρίς ένα γενικότερο σχέδιο που υπηρετεί ένα πιο μεγάλο σχεδιασμό, πιο αναπτυξιακό ή πιο. Ό,τι κάτσε δηλαδή, το πολύ το γύρω-γύρο, αυτό είναι διαχείριση. Είναι διαχείριση η οποία μπορεί να σου προσφέρει κάποια. Ξέρετε, σας ευχαριστούμε και αυτό, και είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας. Μπορεί να σου προσφέρει μια εικόνα ότι ξέρεις. Πολιτικά αντικοπείτε το έτσι με μια λέξη. Δηλαδή το είναι παλιά σκοπής αυτά τα πράγματα. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα είναι ότι ο αξιοπρεπής καθόλου Σταύρος Αρναουτάκης, γιατί πραγματικά είχε θετικό πρόσημο, η συμπεριφορά του είναι αξιοπρεπής άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε όμως αντιπολίτευση. Τι εννοώ δεν είχε αντιπολίτευση? Είχε αντιπολίτευση, αλλά δεν είχε την τόσο δυναμική αντιπολίτευση, για τον απλό λόγο ότι οι επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων και στις δυο θητείες του δεν ακολούθησαν σε όλη τη θητεία. Έμειναν βέβαια οι σύμβουλοι που είχαν εκλεγεί, αλλά δεν υπήρχε ο επικεφαλής. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δίνει μια αίσθηση ότι. Κυρίαρχο, σε πάση περιπτώσει. Ναι, όταν δεν έχεις και πολλή αντιπολίτευση και ο ίδιος τεμπελιάζει. Και ο ίδιος τεμπελιάζει. Δηλαδή, ακόμα και να μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω. Δεν σε ενεργοποιεί. Δεν σε ενεργοποιεί. Και σου λέει δεν έκανε αυτό και έλεγε κάτι να κάνω, ας πούμε. Θέλω να πω. Εκεί τώρα ποιος ήταν ο ρόλος του κ. Μαρκογιαννάκη? Ο κ. Μαρκογιαννάκης απλά ήταν ένας σύμβουλος, ο οποίος ανέλαβε και γραμματέας εκτελεστικός της αντιπολιτεύσεως, με την έννοια ότι ανέλαβε κάποιους τομείς για να μπορέσει να προβάλλει κάποια θέματα, όμως. Δεν ήταν αντικαταστάτης, ούτε ήταν επικεφαλής. Μα δεν ήταν και δικές του επιλογές όλοι οι σύμβουλοι. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτά δεν γίνονται έτσι. Είναι αυτός που θα εκλεγεί, αυτός είναι ο επικεφαλής. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Οπότε δεν θέλω να βασιλικότερος του βασιλέως. Ακριβώς, μα δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος. Δεν πρέπει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν το λέω δηλαδή, δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα σεβασμού. Θέλω να πω ότι έτσι ήρθαν τα πράγματα και έμεινε και ο κύριος Αρναουτάκης χωρίς μια αντιπολίτευση η οποία θα είχε, ας πούμε, έναν ρόλο που θα τον έσπροχνε πιο πολύ. Έτσι όλα αυτά συντείνανε στο να υπάρχει μια άποψη ότι γιατί βολευτήκαμε λίγο σε έναν χαμηλό. Σε ένα χαμηλό κοινό παρανομαστή του τι νομίζουμε ότι κάνει η περιφέρεια. Και μόνο που λέτε ότι κάποιοι λένε ότι ο δήμαρχος πραγματικός είναι αυτός. Εγώ το ακούσα και για το Ηράκλειο. Α, ωραία. Λένε, ας πούμε, ο πραγματικός δήμαρχος Ηράκλειο είναι αυτός. Ναι. Είναι,
Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος. Ο ρόλος περιφέρειας είναι να παρακολουθεί. Για πάμε να δούμε και το ρόλο. Να μάθει ο κόσμος τι είναι ο ρόλος. Ναι, ξέρετε, έτσι, ανοίγω μια μικρή παρένθεση ότι και στα δημοτικά και στα περιφερειακά θέματα, λόγω της γενικότερης απαξίωσης που υπάρχει στα πολιτικά θέματα στην Ελλάδα, και εντάξει, και η αυτοδιοίκηση μπορεί να μην είναι η πολιτική κεντρική, αλλά είναι ένα είδος πολιτικής. Είναι η ζωή μας στην πόλη. Εννοείται. Τι θα πει πολιτική, είναι η ζωή στην πόλη. Ας πούμε, με την ευρύτερη έννοια, η ζωή στον τόπο. Λοιπόν, τι είναι, ασχολούμαστε με τον τόπο μας, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα, αν προσφέρουμε κάτι, πώς θα τον αναπτύξουμε, πώς θα τον. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, με τη διαχείριση είναι ένα θέμα, τέλος πάντων. Θέλω να πω. Στην πολιτική, ας το πούμε, υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση. Έτσι. Λόγω της γενικής. Και αναξιοπιστία, πείτε το. Και αυτό. Αλλά θα αναξιοπιστία, η κρίση, η οποία έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο κυρίως και μετά είναι τα οικονομικά κτλ. Δημιουργεί, ας πούμε, αυτή την εντύπωση. Αυτή η εντύπωση, λοιπόν. Έχει κάνει και, και τους ανθρώπους, και το βλέπουμε από τους ανθρώπους που μιλάμε, να μην, επειδή έχουν απομακρυνθεί λόγω της απαξίωσης, να μην έχουν αντιληφθεί πολλές φορές ή να μην έχουν ασχοληθεί. Δεν λέω ότι δεν έχουν ασχοληθεί. Τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η Περιφέρεια. Στο Δήμο, όπως είπατε στην αρχή, είναι πιο εύκολο. Ξέρεις, να φτιάξει πεζοδρόμιο σου, να φτιάξει την ίδρυυση, την απογέτευση. Θα κάνει κάτι, ξέρεις. Κάποια πράγματα, ακόμα και να μην έχεις ασχοληθεί, γιατί τα βρίσκεις μπροστά σου. Στην περιφέρεια, πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι είναι. Ή δεν ξέρουν ότι υπάρχουν και περιφερειακές εκλογές, ξέρετε. Έτσι. Υπάρχουν μερικοί, λες, ας πούμε, θα πάμε στις εκλογές. Α, ναι, είναι δημοτικές, είναι και ευρωεκλογές. Του λες, ξέρεις, είναι και περιφερειακές. Α, τι είναι η περιφέρεια, η παλιά νομαρχία, ξέρω. Δεν λέω πως. Υπάρχει όμως και ένας τέτοιος κόσμος. Γι' αυτό ένας ρόλος. Δικός μας, νομίζω, των περιφερειακών υποψηφίων και των δημοτικών, αυτό. Εγώ θα σας έλεγα, είναι να ξαναπούμε με κάποιο απλό τρόπο τι κάνουν. Τι κάνουν. Το πούμε με τρεις προτάσεις, τρεις λέξεις, τι κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια, τα βασικά, λοιπόν, κάνει πολλά. Η περιφέρεια κάνει πολλά. Ποια είναι τα βασικά της? Το πρώτο είναι ότι είναι υπεύθυνη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας. Περιφέρειας Κρήτης, της εδαφικής περιφέρειας. Της Κρήτης. Ναι, δηλαδή και σχεδιάζει. Εντάξει, δεν τα σχεδιάζει 100% όλο, γιατί κάποια μεγαλύτερα στοιχεία έχει και το κράτος. Έχει, ας πούμε, το ΣΧΟΑ, παραδείγματος. Σχεδιάζει πολλά. Παροταξικό, ναι, το πριν μπούμε εξειδικευμένα, ναι, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστω να μπούμε εξειδικευμένα. Απλά θέλω να πω ότι κάνει. Καταρχάς, είναι υπεύθυνη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Παρακολουθεί τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τον υποβοηθά, τον στηρίζει και πολλές φορές κάνει και σχέδια από μόνη της. Όπως είπατε, το ΣΧΟΑΠ είναι ένα σχέδιο το οποίο. Το χωροταξικό ΣΧΟΑΠ, το έχουμε μείνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι έτσι η σωστή έκφραση αυτού. Ναι, εντάξει. Σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού. Λοιπόν, ο δεύτερος ρόλος της, που είναι και αυτός σημαντικός. Ο πρώτος ρόλος είναι ρόλος που έχει αρμοδιότητα, δηλαδή πραγματικά είναι κάτι το οποίο οφείλει να κάνει. Όταν δεν το κάνει δηλαδή και βολεύεται μόνο σε κάποιες μικρές διαχειρήσεις, πραγματικά δεν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Ένας δεύτερος σημαντικός ρόλος της περιφέρειας είναι να υποβοηθά τους δήμους, όχι μόνο να περιμένει από τους δήμους πότε θα έχουν κάποιες ώριμες μελέτες ή πότε θα έχουν κάτι για να τους χρηματοδοτήσει, αλλά να τους υποβοηθά για να είναι έτοιμοι να μπορούν να απορροφήσουν τα κονδύλια και να διαβουλεύεται και μαζί τους όταν φτιάχνουν τα περιφερειακά προγράμματα, όταν φτιάχνουν δηλαδή όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και εντάξεων δράσεων των δήμων και των τοπικών κοινωνιών στο γενικότερο πρόγραμμα της περιφέρειας, να τους υποβοηθά, να τους λέει: «Παιδιά, τι κάνετε?» Και να τους ελέγχει, εννοείται, ελέγχει, και αυτό ταυτόχρονα, έτσι. Ναι, δηλαδή τα μεγάλα. Τα έργα τα οποία ο κάθε Δήμος ενδιαφέρεται να κάνει, η περιφέρεια όχι μόνο τα χρηματοδοτεί, αλλά χρειάζεται να υποβοηθά και να διαβουλεύεται με τους Δήμους και για την κατάρτιση του κοινωνικού προγράμματος, αλλά και για την ένταξή τους. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ένας Δήμος δεν προχωράει, ας πούμε, δεν είναι άστοχο, αφού θέλει στη γενικότερη ανάπτυξη και είναι υπεύθυνος γι' αυτό, να τον βοηθήσει όσο μπορείς. Ωραία, μια παρένθεση αυτό. Για να το καταλάβω. Εδώ, ας πούμε, η περιφέρεια χρηματοδοτεί κάποια έργα που υπάρχει έτσι. Ο Δήμος έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Μπράβο, και, λοιπόν, και υπάρχει και η άποψη ότι αυτά τα έργα, ας πούμε, θα έπρεπε να μην είχαν ιεραρχηθεί έτσι για την ιεραρχία. Εδώ. Παίζει ρόλο η περιφέρεια. Κοιτάξτε, δηλαδή, Δήμος, αν θες, ας πούμε, έχεις ανάγκη ένα έργο Χ, να κάνεις ένα έργο Ψ που δεν εξυπηρετεί. Αυτό γίνεται με διαβούλευση. Το μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται με διαβούλευση. Δηλαδή, με διαβούλευση του Δήμου και της περιφέρειας, όταν εμπλέκονται και οι δύο, πρέπει να τίθενται κάποιες προτεραιότητες. Τώρα, κάποιες φορές. Άρα, δηλαδή, αν, ας πούμε, χωροθετήσει ένας Δήμος κάτι, ένα έργο εκεί, η περιφέρεια δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο να το, γιατί να την ενδιαφέρει. Ελέγξει. Απλά μια περιφέρεια που έχει τη φιλοσοφία που εμείς
τουλάχιστον προβάλλουμε, που θέλουμε να έχουμε, mm-hmm. που θέλει να ικανοποιεί το κάθε έργο ένα γενικότερο σχεδιασμό αναπτυξιακό, δηλαδή να συμβάλλει σε αυτό και να μην είναι ως έτυχε κάτι, mm-hmm. Το θέτει ως κριτήριο και ζητάει και από τους δήμους ή τουλάχιστον, ας πούμε, τους παροτρύνει κάθε έργο το οποίο θέλουν να ενταχθεί να εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, να μην είναι απλά επειδή αυτό τώρα μας βολεύει να κάνουμε. Ωραία. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο που κάνει η περιφέρεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό το βάζω τώρα γενικά, δεν μπαίνω τώρα εξειδικευμένα, όλα αυτά που είπα έχουν πάρα πολλές υποπεριπτώσεις, αλλά γενικά είναι αυτό. Και το τρίτο που κάνει η περιφέρεια είναι το εξής. Μπορεί να μην έχει την αρμοδιότητα για μεγάλα έργα, για αυτά που ξεπερνάνε κάποια εκατομμύρια ευρώ, να, που πάνε στο mm-hmm, κράτος, mm-hmm. ή για μεγάλα, ας πούμε, έχει για το επαρχιακό δίκτυο την αρμοδιότητα, ή για το παλιό εθνικό, αλλά δεν έχει για το νέο ΒΟΑΚ που συζητάμε τώρα. Σωστά. Μπορεί να μην έχει αρμοδιότητα για αυτά τα μεγάλα, δηλαδή, ας πούμε, ή παράδειγμα, μπορεί να γίνει μια τεράστια μονάδα επεξεργασίας, ξέρω εγώ, στερεών αποβλήτων και έναν mm-hmm, πολλών εκατομμύριων, mm-hmm. να μην έχει την άμεση αρμοδιότητα. Όμως τι έχει. Το σχεδιασμό αυτής, φαντάζομαι. Πέρα, όχι, μπορεί να μην έχει, ούτε το σχεδιασμό μπορεί να μην έχει για αυτά, αλλά τι έχει. Η περιφέρεια είναι μια εκλεγμένη, μια αιρετή διοίκηση ή μια αιρετή, τέλος πάντων, μονάδα, που, αιρετή, ένας αιρετός οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί το λαό όλης της Κρήτης. Και όχι μόνο το λαό της Κρήτης, συγκεφαλαιώνει και τις γνώμες όλων των Δήμων. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό χρησιμοποιηθεί σωστά, έχει τέτοια πολιτική δύναμη, ναι. που παρά το ότι δεν έχει αρμοδιότητα, μπορεί να πιέσει το κεντρικό κράτος για πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε αλλιώς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και η περιφέρεια, ας πούμε, Δυτικής Ελλάδος δεν έχει αρμοδιότητα mm-hmm. για ένα μεγάλο εθνικό δίκτυο. Παρά τα αυτά όμως, επειδή πίεσε σωστά, συντόνισε δήμους, βουλευτές, πράγματα, όλους μαζί και το διεκδίκησαν, υπάρχει Ιωνία Οδός τώρα. Έτσι, μα όλοι, και ο πρώτος βαθμός. Το λέω και γιατί πολλές φορές ακούς. Ακριβώς. Μπορεί με την πίεση που θα κάνει, ναι, ο δεν είναι πίεση κούφια, προσέξτε, δεν είναι πίεση ακτιβιστική, όχι, ούτε και κούφια. Είναι, ναι. πίεση η οποία είναι θεσμική. Ξέρετε, πολιτική θεσμική. Κιόλας, είναι πολιτική. Είναι θεσμική, ναι. πίεση. Γιατί είναι θεσμική πίεση. Το λέω όμως, άμα δείτε τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, λέει, αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι, προσέξτε πώς το θέτει, πολύ ωραίο. Αυτά είναι τώρα κείμενα πανευρωπαϊκά. Δηλαδή, όπου πας σε περιφέρειες υπάρχει αυτό η πρόβλεψη. Λέει, έχει την αρμοδιότητα για μεγάλα έργα, mm-hmm. εθνικού ενδιαφέροντος ενδεχομένως, τα οποία όμως είναι στην περιφέρεια. Και πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο έχει υπουργείο. Έχει υποχρέωση, αν το θέλετε, έχει mm-hmm. αρμοδιότητα να υποβάλει την πρότασή της. Ξέρετε, mm-hmm. σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε εδώ ως Κρήτη ότι χρειαζόμαστε αυτό. Ναι. Κάντε, ναι. το. Ναι. Και αν έχει και μια διεκδικητικότητα η περιφέρεια, θα πάει να λέει, ας πούμε, χαριτολογότης, αλλά δεν είναι ψέματα, έτσι πρέπει να γίνει, λέει ο Αλέξανδρος Μαυριανάκης, την επόμενη μέρα θα πάμε να κατασκηνώσουμε έξω από το Υπουργείο Υποδομών μαζί με τους Δημάρχους. Ναι. Μαζί. Mm-hmm. Αν δεν το φτιάξει το βάθο, δεν φεύγουμε, ρε παιδί μου. Δεν φεύγουμε. Ακούγεται λίγο έτσι, αλλά έχει τη δύναμη να το κάνει. Εννοείται, αφού είναι εκλεγμένη. Έχει όμως και μια αποκεντρωμένη διοίκηση. Να προσθέσω κάτι, θα το πω και αυτό. Να προσθέσω κάτι. Γι' αυτό όταν ακούει ο κόσμος έναν περιφερειάρχη να φέρει ως δικαιολογία, ξέρετε, δεν έχουμε αρμοδιότητα. Ενώ είναι αλήθεια ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν πρέπει να το επικαλείσει. Ούτε κανένα, ούτε ο Δήμος. Δεν πρέπει να το επικαλείσει. Mm-hmm. Στο κάτω-κάτω δεν τον ενδιαφέρει και τον πολύ τον κόσμο ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Ακριβώς. Γιατί σας είπα, βλέπει τον άλλον στη δυτική Ελλάδα που δεν έχει αρμοδιότητα και γίνεται. Δηλαδή αυτός θα απαντήσει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός έχεις ή δεν έχεις. Ναι, σωστά. Έτσι. Τώρα για την αποκεντρωμένη διοίκηση, κάτι με ρωτήσατε, παρακαλώ. Λέω, από εκεί τώρα έχουμε. Δεν ξέρω τώρα με τον Κλεισθένη να σας πω να λέει αν αλλάζει πικρή, αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση, για όσους δεν ξέρουν, είναι η παλιά κρατική περιφέρεια, ό,τι έμεινε μετά τις χωρίσεις κάποιων αρμοδιοτήτων. Mm-hmm. Θα σας πω τη γνώμη προσωπική μου, αλλά και γενικότερα του συνδυασμού μας. Νομίζω και όλο τον που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση είναι ότι mm-hmm. έχει κρατήσει πολλές αρμοδιότητες που δεν θα έπρεπε. Ναι. Είμαστε ακόμα σε ένα επίπεδο. Καπελώνει, ακόμα, πιστεύετε. Ναι, την πολύ. Είμαστε ακόμα σε επίπεδο πολύ μεγάλης συγκεντρωτικότητας του κεντρικού κράτους. Ναι, είπα ένα νεολογισμό, συγκεντρωτικότητα του κεντρικού. Είμαστε πολύ. Το κεντρικό κράτος έχει κρατήσει πολλές αρμοδιότητες. Mm-hmm. Συγκεντρώνει, αντί να κάνει πράξη την αποκέντρωση, που είναι. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω για την περιφέρεια, το ξέχασα πριν, ότι είναι ένα πολύ καλό πεδίο αποκέντρωσης. Όταν λέμε αποκέντρωση, τι εννοούμε? Να δώσουμε αρμοδιότητες στην περιφέρεια να κάνει περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς τα κρατάει εκεί.
Δηλαδή ο υδροκεφαλισμός του κέντρου του ελληνικού κράτους ακόμα υπάρχει. Η ανασφάλεια και ξέρετε είναι, σου λέει, μα φύγει από πάνω μας, δεν μας έχουν και πολύ ανάγκη ως κράτος. Καταλαβαίνετε. Όμως πρέπει να γίνει και αυτό θα αυξήσει και την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή το ζητάνε, σωστά, αλλά να, να ξέρουν τι ζητάνε. Να, σωστά. Λέω όσοι ασχολούνται με αυτοδιοίκηση, να ξέρουν τι ζητάνε. Γιατί μπορεί να πάρεις κάτι πάνω σου, πρέπει να πάρεις και τους αντίστοιχους πόρους. Εννοείται. Και να έχεις και τη θέληση να αναλάβεις μια βαρύτερη ευθύνη. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να γίνει, γιατί σε όλα τα κράτη, αν δείτε τα προηγμένα, έτσι γίνεται. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το σπίτι του, ενδιαφέρεται για τον τόπο του. Αν του έχεις δώσει εργαλεία, θα κάνει πράγματα. Και όταν πηγαίνουμε σε μέρη που τα θαυμάζουμε, τα θαυμάζουμε γιατί έχουν δουλέψει πολύ εκεί. Σωστά. Και υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις, τις λέω ακραίες εννοώ πλευρά συμμετοχής του κόσμου. Ας πούμε, πάτε στην Αμερική, το οποίο είναι ένα πρότυπο καλής αυτοδιοίκησης. Έχουν στις ομοσπονδιακές εκλογές, στις πολιτικές τους εκλογές ψηφίζει ένα 20%, στις δημοτικές ψηφίζει το 85%. Δηλαδή, μιλάμε. Ναι, γιατί είναι καταλαβαίνετε τώρα, ας πούμε, ασχολούνται. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε και να το πολύ. Τρέξουμε λίγο. Ναι, λίγο φτιαρό να με κόβετε. Επειδή, έτσι, όχι, λέω είναι, πολλά. Είναι, είναι. Δικηγόρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ψηφοδέλτια. Ναι. Έχουμε ένα πολυσυλλεκτικό, αν μπορώ να το πω έτσι, του κύριου Ανατάκη, και ένα σας είναι κομματικό το δικό σας. Δεν είναι πολυσυλλεκτικό το Ανατάκη. Για πείτε είναι, μας, είναι, λέω τι βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Δηλαδή ότι στηρίζεται, ας πούμε, από ανθρώπους, από διάφορους χώρους, από... Νομίζω δεν είναι, νομίζω δεν είναι. Ναι, για πείτε μας. Να πω καλύτερα να μην λέω δεν είναι. Νομίζω δεν είναι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, διότι στην πραγματικότητα, όπως έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις, είναι μία σύμπραξη της προηγούμενης και της νυν, αν το θέλετε, αυτοδιοικητικής ομάδας που υποστηριζόταν από το κυβερνητικό κόμμα, από τη ΣΥΡΙΖΑ, με την υπάρχουσα παράταξη του, αυτοδιοικητική παράταξη του Σταύρου του Αρναουτάκη. Άλλαξε το όνομά της, επειδή έγινε αυτή η σύμπραξη, λεγόταν η Κρήτη Πρώτη Δύναμη, αν θυμάστε το Αρναουτάκη, τώρα λέγεται η Κρήτη η Ζωή μας, λέγεται αυτό που φτιάξαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα συνδυασμός ο οποίος συμμετέχουν, σας είπα, οι εκλεγμένοι και κάποιοι. Πολιτικά μπορείς να το αποκτήσεις στο σοσιαλιστικό. Θα έλεγα ότι είναι μια προσωπική επιλογή του Σταύρου του Αρναουτάκη να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι κατανοητό γιατί το έκανε, όμως αυτό δεν το κάνει πολυσυλλεκτικό, το αντίθετο θα σας έλεγα. Τώρα απ' την άλλη υπάρχουν μεμονωμένα πρόσωπα στο συνδυασμό του, τα οποία έχουν μια αντίληψη ευρεία, δεν θα έλεγα ότι είναι, αλλά όμως είναι γεγονός ότι αυτό στενεύει και συμβολικά στενεύει τα πράγματα όταν, ας πούμε, και δεν το κρύβουν και οι άνθρωποι, γιατί έτσι έγινε. Αν δείτε και, και από τους υποψηφίους φαίνεται και από τις διακηρύξεις και όλα αυτά. Τώρα όλοι αρέσκονται στα περιφερειακά να λένε, ξέρω, είμαστε ανεξάρτητα κλπ. Στα περιφερειακά είναι πιο προ... της μοβός, τελευταία. Κοιτάξτε, το σωστό, αν ρωτάτε την γνώμη τη δική μου, στα περιφερειακά θα πρέπει, όπως και στα δημοτικά, να μην δίδονται και χρήσματα και να μην υπάρχει μεγάλος χρωματισμός. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα σε ένα τέτοιο επίπεδο στα περιφερειακά, όμως πρέπει να γίνουμε σιγά σιγά. Στην παρούσα φάση δεν θα έλεγα ότι δίδονται χρήσματα, όμως δίδονται υποστηρίξεις ότι, ας πούμε, θα θέλαμε να κερδίσει αυτός. Δεν δίδονται χρήσματα με την έννοια της τοποθέτησης. Το δικό σας πάμε. Σε εμάς ο συνδυασμός υποστηρίζεται από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη για την Δημοκρατία, όμως έχει και στελέχη τα οποία προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχει και κάποιους οι οποίοι προέρχονται και από το χώρο της αριστεράς. Γενικότερα δεν έχει πολύ σημασία στα αυτοδιοικητικά τόσο το θέμα της κομματικής τοποθέτησης. Απλά να έχει. Είναι. Να έχει τη διάθεση. Φιλοσοφία, η πολιτική. Και να έχει όμως μια κοινή φιλοσοφία. Ναι, αυτό όμως πρέπει να υπάρχει. Αυτό που έχουμε ως κοινό πολιτική φιλοσοφία, δηλαδή πέραν των κομματικών, είναι ότι εμείς θέλουμε ο αναπτυξιακό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό κομμάτι να είναι πρώτο απ' όλα και ό,τι γίνεται να ικανοποιεί αυτόν τον γενικότερο σχεδιασμό, όπως σας είπα, τον αναπτυξιακό. Το δεύτερο που θέλουμε πάρα πολύ ως συνδυασμό και το έχει πει πολλές φορές ο επικεφαλής μας, ο Αλέξανδρος ο Μαρκογιαννάκης, είναι ότι θέλουμε η επόμενη μέρα να βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν σε ένα επίπεδο όχι τόσο με παλιού τύπου μικρά κονδυλιάκια και κάνουμε αυτό, να κάνουμε γενικότερα πράγματα και να ικανοποιούμε σχεδιασμούς οι οποίοι μπορούν θέλω να θέλουν να πάμε σε αυτό στο σχεδιασμό, δηλαδή έχουμε οραματιστούμε και ονειρευτούμε τώρα και έχουμε ένα χάρτη μπροστά μας με όλη την Κρήτη, έτσι.
κάθε νομός, ας πούμε, πρώην νομός, ναι, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Καθαρία και ενότητα. Ναι, το λέω πρωί νομός για να το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω έτσι μία... να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας, έτσι μπορούμε να το κάνουμε νομίζω, για το πώς θα τοποθετήσουμε τι. Και τα βασικά, ας πούμε, ναι, να ξεκινήσουμε από το δικό μας το νομό, τη δική μας την αντιπεριφέρεια, να το πω και έτσι, να το μαθαίνουμε. Καλά, καλά, βασικά. Περιφερειακή ενότητα, αντιπεριφέρεια, όπως θέλουμε. Ωραία, η οποία βεβαίως τα τελευταία πολλά χρόνια θεωρείται ο κακός συγγενής της Κρήτης, θεωρείται ο λιγότερο ανεπτυγμένος. Ρυγμένος. Θεωρείται, ναι, ή μου θυμίζει το δώσε και εμένα μπάρμπα και τη μιζέρια και το κλάψα και δεν ξέρω κατά πόσο. Φάνηκε και τελευταία. Αν φταίμε εμείς ή φταίει ο σχεδιασμός της περιφέρειας, φταίει ο σχεδιασμός, φταίει η λιτή ή χαμηλής δύναμης, να το πω έτσι, πολιτική εκπροσώπηση, γιατί πολλοί το ρίχνουν στο ότι να, το Ρέθυμνος έχει τόσους βουλευτές, το Ηράκλειο έχει τόσους βουλευτές, εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν ψηφίζουμε και Αγιο Νικολιώτη, Γεραπετρίτη, βουλευτή, θα έχετε ακούσει αυτά. Όλα αυτά δηλαδή, που λένε. Τι ισχύει από όλα αυτά, γιατί ο νομός και θεωρείται, βασικά το ερώτημα είναι, θεωρείται ότι έχουμε έλλειμμα ως νομός και πού είναι αυτό το έλλειμμα, είναι εδώ, είναι στα σχέδια, είναι πού είναι το έλλειμμα, υπάρχει όντως έλλειμμα? Τι έλλειμμα ανθρώπων, υπάρχει έλλειμμα υποδομών και γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχει, πώς το βλέπετε εσείς? Είναι ένας συνδυασμός κάποιων πραγμάτων. Ένα βασικό είναι, κατά την αντίληψή μου, ότι αφενός έχουμε λιγότερο πληθυσμό από ό,τι έχουν τα άλλα μέρη, όμως και αυτό δεν είναι μεγάλη δικαιολογία, γιατί το Ρέθυμνο δεν έχει και πάρα πολύ περισσότερο από εμάς πληθυσμό. Mm-hmm. Άρα δεν είναι το μόνο. Να. Δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό το Ηράκλειο να πάρει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο μόνος λόγος για να είσαι ρηγμένος. Έτσι, mm-hmm. Γιατί σας είπα το Ρέθυμνο. Να. Ναι. Εδώ τι σπέρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, ας πούμε. Δηλαδή, το λέω γιατί έχουμε ένα θέμα δημογραφικού. Αν δείτε την εξέλιξη από το 1991 μέχρι το 2011 που γίνει η τελευταία απογραφή, τα έβλεπα χθες αυτά. Έχουμε μία στασιμότητα στον πληθυσμό, να μην σας πω και μία μικρή. Με τάσεις μείωσης και λόγω της κρίσης, αλλά και πριν την κρίση, μια στασιμότητα στο πληθυσμό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ένα αντίκτυπο στην πολιτική ισχύ που έχει ένας νόμος. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο έχει σημασία, είναι το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό του νομού μας, το οποίο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο χρειαζόμαστε. Είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που δεν θα αλλάξει και είναι εν δυνάμει πλεονέκτημά μας. Όμως εμείς δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει τόσο πολύ ως πλεονέκτημα. Είναι ότι έχουμε τρία σχεδόν εισάξια σε πληθυσμό αστικά κέντρα. Τρία και ένα μικρότερο τροπέδιο. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία κλπ. Η πρωτεύουσα τώρα του νομού Άγιος Νικόλαος έχει τις πιο πολλές υπηρεσίες, γιατί είναι η πρωτεύουσα ειδική. Αφισβητούμενο και αυτό το πρωτεύουσα. Εντάξει, δεν είναι αφισβητούμενο. Διοικητικά δεν είναι αφισβητούμενο. Τώρα κάποιοι, ας πούμε, για κάποιους λόγους τώρα έτσι πιο. Να το πω τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Πολιτικάντικους μπορεί να πούνε αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι η διοικητική πρωτεύουσα εκεί. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει ότι είναι εισάξια κέντρα. Διότι δεν είναι, οι υπηρεσίες δεν είναι το μόνο. Το θέμα είναι. Βοηθάνε όμως πάρα πολύ και αυτό. Βοηθάνε, αλλά έχει σχέση. Και ταλαιπωρούν και από την άλλη τους. Βεβαίως. Πολλές φορές να είναι και να παρακολύουν μια άλλου είδους ανάπτυξη, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, να σα τελειώσω λίγο το σκεπτικό. Υπάρχουν λοιπόν κάποια αστικά για τα οποία έχουν. Πολλές φορές λοιπόν δεν συντονίζονται όσο χρειάζεται. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως πεδία τα οποία μπορούν να συντονιστούν και να διεκδικήσουν περισσότερα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να έρθω και σε αυτό που λέτε, τι λείπει από το νομό και τι θα έπρεπε να κοιτάξουμε πρώτα. Mm-hmm. Αφενός, καλό είναι να ψηφιστεί ο δικός μας συνδυασμός και για αυτό το λόγο, διότι η ισόρροπη ανάπτυξη που το λέμε έχει καταντήσει κλισέ στην Κρήτη. Η ισόρροπη ανάπτυξη που λέμε στην Κρήτη, που το λέμε, ας πούμε, γενικώς ότι πρέπει να γίνει, έχει να κάνει περισσότερο και με πόσο έτοιμος είναι κάποιος νομός να το διεκδικήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν φτάνει ένας περιφερειάρχης να πει, ξέρετε, να δώσουμε και εκεί. Πρέπει να είσαι. Λοιπόν, ας σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα του οδικού δικτύου. Γενικότερα, η Κρήτη είναι πίσω στο οδικό δίκτυο. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για το επαρχιακό κομμάτι, για το επαρχιακό δίκτυο, όμως μπορεί, όπως είπαμε, να πιέσει και στα θέματα του εθνικού δικτύου. Του ΦΟΑΚ ή του ΦΟΑΚ, όλα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να δώσει μεγάλη βάση εδώ πέρα. Mm-hmm. Όπου υπάρχουν ώριμες μελέτες, για παράδειγμα, υπάρχει μια ώριμη μελέτη σε ένα πολύ καλό στάδιο, mm-hmm. η σύνδεση της Ιεράπετρας με την Παχιάμο. Αυτό το κομμάτι
που ερχόμουν τώρα, βλέπω έχει. Σπάσιμα στον δρόμο, όλα κούβες, παλιά πράγματα. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να φτιαχτεί, να έχει σύγχρονες προδιαγραφές. Αυτό τόσες... το θέλουν βέβαια και οι πολίτες, έτσι, γιατί υπάρχει. Ναι, εντάξει. Εκεί τώρα είναι θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα. Όπου χρειάζεται να κάνεις απαλωτριώσεις, πράγματα, θέματα, αυτά πρέπει να γίνουν με σωστό τρόπο και νομοτεχνικά, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και να μπαίνουν εμπόδια στην πορεία. Επίσης πρέπει η περιφέρεια να πιέσει πάρα πολύ ο ΒΟΑΚ να φτάνει μέχρι τη Στεία. Όχι μόνο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου με χίλια ζόρια στην αρχή ήταν να φτάσει μέχρι τη Χερσόνησο, αν ακούσατε στις εξαγγελίες. Ναι, ναι. Ήρθε ο κύριος Πύρτζης εδώ, υπουργός. Mm-hmm. Μετά με κάποια πίεση είπαν θα βάλουμε μια συμπληρωματική εργολαβία, διαφορετική από την κεντρική εργολαβία, φανταστείτε τώρα, mm-hmm. να φτάσει μέχρι τη Νεάπολη. Μετά πιέζαν λίγο παραπάνω, άντε να φτάσει μέχρι τον Νικόλο. Σπροχτή πάμε δηλαδή. Το κομμάτι Καλού Χωριού, ας πούμε, για παράδειγμα. Το καινούριο κομμάτι, κιόλας, το καινούριο κομμάτι που είναι από τον Άγιο Νικόλο στο Καλό Χωριό, που σταματάει στο Καλό Χωριό. Το κομμάτι Καλού Χωριού Παχιάμος, αυτό το κομμάτι έχει προδιαγραφές πίσω από τη δεκαετία του 60. Δηλαδή είναι, και είναι επικίνδυνο για την ζωή, για την ζωή των οδηγών. Δεν είναι μόνο οι νταλίγες που δεν μπορούν να περάσουν και καθυστερούν και ακριβένουν και τις μεταφορές και τα προϊόντα επηρεάζονται. Είναι και ασφάλεια, οδική ασφάλεια. Πόσα ατυχήματα έχουμε εκεί. Λοιπόν, γενικώς θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει, πάρα πολύ βασικό πράγμα που πρέπει να κοιτάξει η περιφέρεια, είναι όπου έχει αρμοδιότητα να προχωρήσει στην κατασκευή ενός σύγχρονου επαρχιακού δικτύου, και όπου δεν έχει αρμοδιότητα, δηλαδή στο εθνικό δίκτυο, το νέο ΒΟΑΚ, να πιέσει όσο γίνεται συντονισμένη και με τους Δήμους και με τους φορείς ενώ του νόμου, για να προχωρήσει αυτό. Και στο παλιό εθνικό να προβεί όσο γίνεται δυνατόν σε συντηρήσεις, και θέλω να πω όχι μόνο προεκλογικά. Γιατί εμφανίζονται προεκλογικά και λένε βγήκε τα κονδύλια για τη συντήρηση του δρόμου, Μύρτος, κτλ. Κάτσε τώρα, ας πούμε, δηλαδή θα τα θυμόμαστε μόνο τότε. Γι' αυτό λέει ο λαός, πρέπει να γίνονται κάθε δύο χρόνια εκλογές για να γίνονται έργα. Καλά, λέει ο λαός. Ή αυτοί οι οποίοι είναι εκεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το σχεδιασμό. Λοιπόν. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, αν θέλετε να πούμε για άλλα θέματα, εντάξει, ναι, συνεχίστε, γιατί να μιλάω έτσι. Γιατί ξεχνάμε τώρα και τον γυρμό έτσι. Όχι, όχι, καθόλου. Τον κρατάμε εδώ, τον γυρμό, μην αγχώνεστε. Εσάς πρέπει να ακούσουμε. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το δικό δίκτυο. Το δεύτερο είναι τα θέματα της ίδρευσης και της άδρευσης. Ειδικά σε μία άρδευση. Σε μία περιοχή ξηροθερμική όπως η Ιαράπετρα. Έτσι, ο οποίος είναι κεντρικός σχεδιασμός, περιφερειακός, περιφερειακός σχεδιασμός, εντάξει. Για τα νερά της Κρήτης, να το πω έτσι απλά. Θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Γιατί λέτε γίνεται ότι μια προσπάθεια. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια και μέσω του ΟΑΚ, Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ίσως αναφέρεστε σε μια εξαγγελία που έγινε πρόσφατα ότι θέλουν να κάνουν. Ναι, και οι μελέτες που έχουν ξεκινήσει. Και είναι και ο πρώην δήμαρχος πάλι του Αγίου Νικολάου και ο Σκουνενάκης εκεί. Προείσταται. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Ο πρόεδρος του ΟΑΚ, που είναι από ο τωρινός πρόεδρος του ΟΑΚ. Ναι, είναι ο κ. Κουρανάκης πρόεδρος. Και θα μπορούσε εκεί τώρα, σε συνεργασία με την περιφέρεια, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει κάτι σε μελέτες. Δεν έχει ξεκινήσει. Σας πω, έγινε μια εξαγγελία ότι θα αναθέσουν μια μελέτη για κοινό σχέδιο Κρήτης για το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αυτό πρέπει να έχει γίνει, να σας πω, αν θέλετε. Και μάλιστα υπάρχει χρονικό περιθώριο, νομίζω, μέχρι το 2020, ό,τι μελέτες υπάρχουν για νερό να ενταχθούν, γιατί μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν θα μπορούν να το... Κοιτάξτε, αυτό το κοινό σχέδιο, να σας πω, επειδή τώρα έχετε και άποψη από εκεί, με την ιδιότητα του γεωλόγου, έτσι. Δεν ήμουν επαγγελματίας, είμαι απόφυτος γεωλογίας. Έχω δουλέψει ένα μήνα στο ΙΓΜΕ, όταν τελειώσω το πτυχίο, για την πρακτική μου. Θέλω να πω, εντάξει, πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι έχω μια αντίληψη στα γεωτεχνικά. Μεγαλύτερη από όλους εμάς. Ναι, έχω μια αντίληψη στα γεωτεχνικά λόγω σπουδών, αλλά δεν είμαι επαγγελματίας γεωλόγος. Έτσι. Είμαι επαγγελματίας δικηγόρος. Ήθελα να σας πω κάτι γι' αυτό. Καταρχάς, για το κοινό σχέδιο Κρήτης της διαχείρισης, θέλω να σας πω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Ξεκινάμε από εδώ. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Διότι λέμε, αλλά επειδή υπάρχουν αντιπαλότητες, υπάρχουν, ο καθένας κοιτάει το πιο. Όμως θα έπρεπε και η περιφέρεια, η τότε, ας πούμε, γιατί το λέω 30 χρόνια και δεν ήταν αιρετή τότε η περιφέρεια, η νομαρχία, αλλά και γενικότερα το κεντρικό κράτος έπρεπε να δώσει τέτοιες κατευθύνσεις. Ωραία, τώρα δεν υπάρχει. Δεν είναι, ένα είναι αυτό. Ξεκινάει όμως. Έχουν γίνει όμως. Θα σας πω. Καλό είναι, πρέπει να γίνει. Διότι έτσι μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική άποψη του τι θα γίνει, ας πούμε, αν μια περιοχή έχει
έχει επάρκεια να μπορούμε να δούμε. Και πότσο είναι εφικτό, γιατί δεν μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή να λέμε τώρα μάζεψε νερό, ξέρω εγώ, από Σελέμιζα το φέρουμε στην, ξέρω εγώ, στη Ζάκρου, μπορεί να μην γίνεται. Δεν ξέρω. Ναι, ή από τα Χανιά δηλαδή, το φέρουν στην Ιερά. Ναι, δεν γίνεται. Ναι. Θέλει ας πούμε ένα σχεδιασμό. Ναι. Παρά τα αυτά όμως, παρά το ότι έχει αργήσει πάρα πολύ αυτό, έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές μελέτες που λύνουν τα προβλήματα. Α πούμε εδώ στην Ιερά, που τρέχει μια πάρα πολύ σοβαρή μελέτη, μελέτη Παυλάκη, αν την. Θα την έχετε ακούσει πολλές φορές. Η οποία α πούμε αντιμετωπίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιμετωπίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον αυτό, έχει μελετήσει όλο το θέμα της, όλο του μετόπου του Δήμου Ιεράπετρας και λίγο ένα κομμάτι από του, του παλιού Δήμου Μακρυγιαλού, καταλαβαίνετε, ας πούμε, ο οποίος πηγαίνει από τις Λιθίνες, τη Καλαριά, Σκηνοκάψαλα, Άγιο Ιωάννη, Μύρτο. Την έχουμε υπόψη μας αυτή την Τα ξέρετε πολύ καλά. Αν αυτά τα έργα, εγώ σας λέω, με αυτό το μπούσουλα, και πριν ακόμα γίνει το κοινό σχέδιο Κρήτης, γιατί να μην παραπαυόμαστε, επειδή θα γίνει το κοινό σχέδιο Κρήτης, πρέπει να περιμένουμε να γίνει το κοινό σχέδιο Κρήτης για να αποφασίσουμε. Μα είσαι καλός, πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση στον τόπο σου για το πώς θες τη θέση. Υπάρχουν ήδη, υπάρχει ήδη σοβαρή υποδομή, μελετητική εννοώ, για να ξέρεις τι χρειάζεται να γίνει εδώ πέρα. Να ό,τι γίνεται βάσει τις μελέτες με Παυλάκη, αυτό θα... πράγματα. Άρα υπάρχει το εργαλείο, δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι αν υπάρχει βούληση να γίνουν όλα αυτά. Να, τώρα μαθαίνω ας πούμε ότι ήρθε εδώ ο Υπουργός και είπε ότι θα κάνουμε δημοπράτηση του έργου του προσαγωγού της Διόρυγας του Μύρτου του Φάρου Μαρανιάνων, που είναι ο ένας προσαγωγός από όλους, γιατί είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο ένας. Ενώ πρέπει να γίνουν όλοι αυτοί, έστω αυτός ο ένας έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα φέτος είχαμε είναι το φαινόμενο. Είναι καρχιμάκι στην Υπουργεία. Ναι. Έχουμε το θλιβερό, είναι θλιβερό αυτό. Θλιβερό. Άσχημο. Να έβρεξε τόσο πολύ φέτος και χάθηκαν τα περισσότερα μέρη. Εκατομμύρια κυβικά. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Δηλαδή, ενώ στο Σαμποσελέμι που είναι πιο σύγχρονο, είναι και πιο μαζεμένα τα πράγματα κτλ. Γέμισε, υπερχείλησε κτλ. Εδώ πέρα ούτε καν. Ναι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και ειδικά στην Ιεράπετρα που είναι μια ξηροθερμική περιοχή και βγάζει, έχει τόσο μεγάλη παραγωγή, έχει τόσο μεγάλο ας πούμε κεφάλαιο αγροτικό, ας πούμε, να μην έχουν γίνει τουλάχιστον αυτά τα έργα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολλά που θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, επειδή είπατε πριν, είπαμε τα τρία. Οδικό δίκτυο, τα θέματα υποδομών της αγροτικής παραγωγής και ο τουρισμός. Αυτά τα τρία είναι τα μεγάλα. Και το ένα συνδέεται με το άλλο. Δηλαδή, χωρίς τουρισμό. Ναι, γιατί αν δεν έχεις υποδομές, αν δεν έχεις. Και η αγροτική παραγωγή διασυνδέεται με τον τουρισμό για τα προϊόντα και όλα αυτά. Οδικό δίκτυο αυτονόητα με όλα. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε να πούμε και το. Άρα είναι το Λασίθι πίσω σε. Υπάρχει πίσω. Έλλειμμα. Η Κρήτη είναι πίσω σε υποδομές 30 χρόνια. Γενικότερα η Κρήτη. Η Κρήτη, συγγνώμη. Και περισσότερο το Λασίθι, είναι στενάχωρο αυτό να το αντιλαμβάνεσαι, αλλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε 20 με 30 χρόνια πίσω σε υποδομές. Δηλαδή, πας ας πούμε στη Μακεδονία, είναι μπροστά. Πας ας πούμε στην Αττική. Καλά, δεν το συζητώ για την Αττική, αλλά εντάξει, πάμε ας πούμε στην. Ξέρω εγώ, εγώ θα σας πω για τη Δυτική Ελλάδα. Τη λέω επίτηδες, γιατί η Δυτική Ελλάδα ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια. Να. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι η περιφέρεια Κρήτης στις 263, προσέξτε, στις 263 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 263, είναι στη 250η θέση, 250, είμαστε σειρά 250 και στην απορροφή, ειδικά στην απορρόφηση κονδυλίων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Μάλιστα. Να δείτε τα χρήματα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Και είμαστε δέκατοι στους 13 της Ελλάδας. Να το διάβασα αυτό που μα πρόκειται. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει δικαιολογία. Καταλαβαίνετε. Εντάξει, έχουμε ιδιαιτερότητες, είμαστε νησιωτική περιοχή. Έχουμε ισχυρό, είναι και λίγο χαρακτήρα των συγκριτικών, α πούμε, συνεργασία μας, τα λοιπά. Ο συγκριτισμός που λένε είναι λίγο δύσκολος. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε οι 10 του 13. Κάπου φταίνε. Κάπου φταίνε και οι έχοντες. Ασκήσει διοίκηση μέχρι κάπου, τώρα. Κάπου. Δεν ξέρω. Δεν είχαν ίσως και τη δυνατότητα να το συντονίσουν. Δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε. Οπότε θα πρέπει λοιπόν η περιφέρεια. Πείτε μου αν μιλάω, αν τα λέω πολλά ή μιλάω γρήγορα. Μιλάω πολύ γρήγορα και θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στο συνδυασμό του κυρίου Μαρκογιαννάκη.
Και θέλουμε να ακούσουμε. Ή τα λέμε, είπαμε όχι, έτσι και λέω μέσω κάτι διαφημιστικό. Όχι, δεν θα κάνουμε. Όχι, εντάξει, θα ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε μετά τον κύριο Περαντώνη. Πάμε πάλι δημοτικές εκλογές σε λίγο. Είναι έξω και είναι είναι έξω και περιμένει και έχει και σχολείο. Εξαίρετος υποψήφιος. Πώς λένε, διευθυντή σχολείο, οπότε ναι, θα πρέπει. Εξαίρετος υποψήφιος ο κύριος Περαντώνης. Ρώτησα και πριν και θέλω να δούμε αυτό, μια εικόνα σαν να είμαστε, ας πούμε, έχουμε μια μακέτα μπροστά μας, είναι όλη Κρήτη και χωροθετούμε πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε τώρα, έτσι για να το κάνω εικόνα, επειδή μου αρέσουν εικόνες, έχουμε μια βόρεια Κρήτη, η οποία είναι τουριστικά ανεπτυγμένη, ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας, και μια νότια Κρήτη, η οποία ενδεχομένως να είναι και σκουπιδαριό, ας πούμε. Ό,τι δεν θέλουμε, το βάζουμε από εδώ. Μεγάλο πρόβλημα. Κλινοπεράματα τώρα. Ή ξέρω εγώ, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν ξέρω αυτές τις ΒΑΠΕ, τις λεγόμενες. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Η άποψή μου είναι η ίδια με αυτή που υπονοείτε, ότι και η θέση. Ολοκληρώστε την ερώτηση, παρακαλώ. Όχι, εγώ ήθελα η θέση του συνδυασμού, κάτι είπατε. Η θέση του συνδυασμού σας για αυτό την εικόνα που δίνω τώρα. Πολλές φορές που είναι αυτό το χωροταξικό της Κρήτης. Ο επικεφαλής μας, ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, πολλές φορές έχει πει ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο την ανάπτυξη, λέμε, ας πούμε, βόρειος οδικός άξονας. Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο την ανάπτυξη, την ισόρροπη ανάπτυξη των τεσσάρων νομών, των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων, αλλά και του βορείου και του νοτίου τμήματος του νησιού. Αυτό έχει αντίκτυπο, ξέρετε, σε πολλά πράγματα. Σου ένα παράδειγμα. Λέμε εμείς ο συνδυασμός ότι, ρε παιδιά, έρχεστε και κάνετε εξαγγελίες για το νέο ΒΟΑΚ, για παράδειγμα. Αντί να κάνετε αυτό, πρέπει πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα να γίνει μια γενικότερη μελέτη ολόκληρου του οδικού δικτύου ολόκληρης Κρήτης, για να δούμε. Ναι, με τους κάθετους. Που χρειαζόμαστε κάθετους, που χρειαζόμαστε. Γιατί είναι όλα αυτά? Για πολλούς λόγους. Και για να γίνει ένα σωστότερο έργο όπου γίνει, αλλά και για να υπάρχει αυτό που είπατε. Η δυνατότητα ανάπτυξης και του νοτίου κομματιού. Γιατί το βασικότερο στοιχείο μιας ανάπτυξης είναι το. Πάλι, ας πούμε, όταν λέμε ανάπτυξη, εδώ παίζει ρόλο. Τι εννοούμε ανάπτυξη? Βεβαίως, εντάξει, μπορεί, μπορεί να την εννοεί. Μπορεί να μην είναι η ίδια ανάπτυξη, ή μπορεί να μην έχει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο και προσανατολισμό με το βόρειο κομμάτι. Όμως πρέπει να του δώσει τα βασικά εργαλεία, τα οποία δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή, παράδειγμα, ο δρόμος που πάει εκεί είναι ένα θέμα εκ των όνου κάνευ. Δηλαδή δεν συζητάμε καθόλου για καθέτους. Εμείς τώρα εδώ στο νομός, επειδή έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, έχουμε τον κόλπο Μιραμπέλου, δεν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Αλλά έχουμε. Εδώ συζητάμε το κομμάτι. Έχουμε και εμείς, θέλω να πω. Μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο, ας πούμε, το Ρέθυμνο ή τα Χανιά. Εντάξει, και η σύνδεση της Ιεράπολης με τη Σιτία είναι ένα θέμα, ή το Αγίου Νικολάου με τη Σιτία. Διότι έχουμε το αεροδρόμιο εκεί. Είναι άλλο πάλι αυτό. Έχει ένα αεροδρόμιο. Έχει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι πολύ ωραίο και δεν έχει δρόμο να πα εκεί πέρα. Είναι τρομερό. Και την προηγούμενη προηγούμενη. Ή όπως είπα πριν, αυτό που αναφέρω. Φορά την Ιερά Πέτρα, έχεις σχεδόν, τι να πω τώρα, πολύ όρημη μελέτη, η οποία συνδέει την Ιερά Πέτρα με την παχιά μου, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, και δεν το υλοποιείς. Εντάξει, εδώ είναι και θέμα Δήμου όμως, εδώ και δημοτών. Είναι, και... Όχι, αυτό που λέω δεν είναι δημοτικό, είναι αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου αυτή. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αρμοδιότητα, αλλά ο Δήμος εκφέρει άποψη. Και εντάξει, η άποψη δεν ήταν και θετική, έτσι. Ναι, εντάξει, για αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά και αυτό είναι μια ενδεχομένως όμως πρέπει να το. Να προχωρήσει τρέξεις, και να ακριβώς. Να κάνεις τις αλλαγές στη μελέτη που ενδεχομένως. Ό,τι χρειάζεται να γίνει. Ναι, για να περπατήσει. Ακριβώς. Ένα πράγμα λοιπόν για το νότιο τμήμα είναι. ΒΑΠΕ, πείτε μου στα γρήγορα. ΒΑΠΕ. Κοιτάξτε, εδώ έχει ξεσηκωθεί πολλές φορές στην Ιερά Πέτρα. Λόγω έλλειψη ενημέρωσης, πολλές φορές ο κόσμος. Τα τέρατα, εγώ έχω πολλούς φίλους, να σας πω την αλήθεια, οι οποίοι είναι αρνητικοί στις ΒΑΠΕ, συζητάμε, σου λέει τώρα, ανεμόμιλοι, ξέρω εγώ, γαλάζουν. Θα γίνει Κρήτη μια μπαταρία και ξέρω τι. Όταν όλα γίνονται χωρίς σχεδιασμό και γίνονται μόνο αφήνει, ας πούμε, μια. Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία αφήνεται ως έτυχε και όπου μπορεί να τρυπώσει, να κάνει, να κάνει. Ναι, μπορεί να παρατηρηθούν πράγματα τα οποία προσβάλλουν, ας πούμε, ίσως ακόμα και το τοπίο, οτιδήποτε. Δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε αυτά. Και αυτά αποτελούν μέρος ανάπτυξης. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλουμε να έχουμε μια πιο οικολογική προσέγγιση, τι θέλουμε δηλαδή. Προτιμάμε να καίμε. Να σας το πω αλλιώς. Υπάρχει αντίλογο σε αυτό τώρα. Ναι, αλλά προτιμάμε να καίμε πετρέλαιο, να το πω έτσι. Θα έχουμε το υδρογονάνθρακες. Και αυτό πρέπει να πάρει θέση και η περιφέρεια. Ναι, όταν θα τις έχουμε. Δηλαδή, προτιμάμε να καίμε ντίζελ, λέω τώρα, από το να έχουμε και κάποιες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να χωροθετούνται ακριβώς, μέσα στη βάση, σε οικολογικούς χώρους. Να ένας ρόλος που έχει η περιφέρεια πολύ μεγάλος. Όλοι οι όροι, οι περιβαλλοντικοί όροι, όλα αυτά εγκρίνονται από την περιφέρεια.
γνωμοδοτεί περιφέρεια. Ναι, η γνωμοδότησή της όμως λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη που αν δεν είναι θετική η περιφέρεια δεν προχωράνε αυτά τα πράγματα. Εννοείται, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι. Άρα, δηλαδή, να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Ένα στρατηγικό σχέδιο για να μην γίνονται υπερβολές. Ναι, στο πού θα χωρέσει. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν θα πας να κάνεις κάπου που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Να, έτσι δεν είναι. Να. Μάλιστα. Λοιπόν. Και για τον τουρισμό που είπατε πριν για το θέμα, επειδή λέμε τώρα για τον τουρισμό, επειδή θίξα το θέμα του νοτίου κομματιού. Να, για παράδειγμα, εδώ η Ιεράπετρα έχει μια πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη κυρίως του ιδιωτικού τομέα στο θέμα τη αγροτική παραγωγή. Όμως είναι. Είναι, ο τουρισμός πρέπει να προσεχθεί για δύο λόγους. Και γιατί είναι μια πηγή οικονομικής δραστηριότητας και θα κρατήσει τους ανθρώπους εδώ πέρα, θα δώσει τα νέα παιδιά δουλειά και θα εργασία κλπ. Όμως είναι και ένας άλλος λόγος. Όταν υπεραναπτύσσεις ένα τομέα, υπάρχει ο κίνδυνος σε μια κρίση να καταρρεύσει όλη σου η τοπική οικονομία. Γιατί έχεις μόνο καλλιέργεια. Πώς θα γίνει τώρα αυτό. Να μην σας πω ότι θα φύγει ο κόσμος. Το είδαμε και σε ένα γενικό λόγο αυτό. Ακριβώς. Με τον τουρισμό. Ακριβώς. Υπάρχει χώρα σε μια περιοχή που δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Δεν λέω ότι κάποιος δεν θα υπερτερεί. Δεν θα υπερτερεί κάποιος. Εδώ υπάρχουν και τα δύο πόδια. Εδώ υπερτερεί ο αγροτικός γιατί έχει τις προϋποθέσεις. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Διότι α πούμε θα γίνει όχι απλά σε μια κρίση θα υπάρχει πρόβλημα. Μια κρίση τη παγκόσμια αγορά γιατί έχει πολλέ εξαγωγέ κλπ. Πε ότι είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Σιγά σιγά όταν ας πούμε κάτι υπεραναπτύσσεται γίνεται και πιο συγκεντρωτικό γενικότερα. Να. Δηλαδή δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Ενώ όταν υπάρχει ας πούμε και ένας άλλος τομέας όπως είναι ο τουρισμός γιατί έχει πολύ ωραίο το νότιο μέτωπο εδώ πέρα πάλι ωραίο, υπάρχει μια ισορροπία. Αναξιοποιείτο. Πρέπει να κοιτάξουμε τα δύο. Δύο είναι λοιπόν οι πυλώνες που ενδιαφέρουν και την Ιεράπετρα, δηλαδή και το νότιο κομμάτι της ενότητας Λασιθιού είναι και η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Άφησε ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της καθημερινότητας, το οποίο μιλώντας με τους νυν περιφερειακούς, μου λένε το πιο δύσκολο κομμάτι. Τη καθημερινότητα. Έτσι. Τη καθημερινότητα, δηλαδή το πρέπει να τρέχει, έχει μια φωτιά, τρέχει εδώ, τρέξει εδώ. Τη πολιτική προστασία. Και πολιτική προστασία, αλλά γενικώ η καθημερινότητα. Δηλαδή, χάλασε η λάμπα σε αυτό το δρόμο, ο οποίο είναι τη περιφέρεια. Δηλαδή, τρελές καταστάσεις σήμερα. Μικροαρμοδιότητες που μπερδεύουν τα πράγματα. Έτσι. Ή α πούμε, ένα δρόμο έχει μια λακκούβα και πρέπει να πάει στη Ζούλα Δήμο και να πετάξει λίγο τσιμέντο και τον ήλιο. Δεν είναι δικό μου δρόμο αυτό, είναι τη περιφέρεια. Δηλαδή, ξέρετε κάτι τρελά. Μπαλάκια, απίστευτα, πολιτικές ευθύνες από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι θέμα συντονισμού, πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά δεν μπορείς ας πούμε, να έχεις, να κοντεύεις, να πνιγείς επειδή τα ρέματα είναι ακαθάριστα και είναι της περιφέρειας δουλειά. Φάχη, δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα ότι δημιουργήθηκε προβλήματα δικά σας. Ναι, ή ας πούμε τώρα, διαβάζω το πρωί, μαθαίνω ότι πήγα να καθαρίσει ένας ιδιώτης μια ιρλανδική διάβαση και ότι ψάει αυτόφορο ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι τρελές καταστάσεις αυτές. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό. Πώς θα γίνει ενδεχομένως, αυτό το πράγμα τώρα, η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα νομοθετικό. Είναι βέβαια ότι η πολυδιάσπαση, η διάχυση των αρμοδιοτήτων δημιουργεί πρόβλημα. Όμως ένας καλύτερος συντονισμός δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή θα ήταν σε επίπεδο αντιπεριφέρειας Λασιθίου, εκτός από την πολιτική προστασία, θα μπορούσε να υπάρχει ένα. Δεν μας το απαγορεύει κανείς να το κάνουμε. Ένα συντονιστικό το οποίο θα μπορέσει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Δηλαδή, πώς θα συντονίζει αυτές τις μικροσυντηρήσεις και τα πράγματα τα οποία εμπλέκεται με το Δήμο. Θα ήταν κακό να συμβαίνει αυτό. Γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Άρα δεν υπάρχει, δηλαδή. Το θέμα καθημερινότητα. Σήμερα δεν έχει φανεί αποτέλεσμα. Συντονισμός, λέτε. Νομίζω ότι είναι συντονισμός περισσότερο. Συντονισμός. Υπάρχει ένα πρόβλημα βέβαια και έλλειψης προσωπικού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν υπήρχε σωστός συντονισμός όπου χρειαστεί, μπορούν να δοθούν λύσεις. Είναι το θέμα της καθημερινότητας, έχει πολλά κομμάτια. Λοιπόν, αυτό που δεν. Και θέλω τώρα τα βάζω γρήγορα, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα έχουμε και ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε κάποιο debate ενδεχομένως. Ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, απορρίμματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε debate. Μπορούμε debate. Ναι, μπορούμε debate όσα θέλουμε. Debate μπορούμε, δεν μπορούμε προσωπικές συνεντεύξεις. Νομίζω ότι τα δύο τρίτα του συνδυασμού πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Να το πούμε στον αέρα ότι το Εθνικό Ραδιοφωνικό Συμβούλιο επιτρέπει μόνο μία συνέντευξη στην προεκλογική περίοδο δημοσιοφιών. Αλλά debate όσα θέλουμε. Εντάξει, ωραία, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Απορρίμματα. Απέτυχε αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός και ξαναπέτυχε ο περιφερειακός σχεδιασμός. Συζητάνε, λέει, ξαναπέτυχε ο περιφερειακός σχεδιασμός και τώρα σκουπίδια ταξίδια. Φεύγει τη σειρά από το σκουπίδι και πάει στον Άγιο Νικόλαο. Κλείνει ο ηχητά του Αγίου Νικολάου. Τι θα κάνουμε το σπίτι, κομμάτι αυτό, να ξέρετε, δηλαδή, στο κομμάτι αυτό είναι τρελό αυτό το πράγμα. Οι δήμοι μας
έχουν επιδείξει μια σοβαρότητα στην μεγάλη και υπευθυνότητα και έχουν προσπαθήσει και έχουν βρει ένα modus vivendi. Το οποίο δεν είναι όμως καλό. Αν πληρώσει 300.000 ευρώ δημιουργείται... ο Δήμος Ιεράπετας για να πάει τα σκουπίδια στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό είναι προσωρινές λύσεις. Λέμε για τη μεγαλύτερη διαχείριση που θέλουν να κάνουν σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης. Μιλάμε γι' αυτό. Το φως θα λέτε. Ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν τα προσκόμματα δεν ξεκινάνε από το δικό μας περιφερειακή ενότητα και πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Είναι και από την Ανατολική Κρήτη, από το Ηράκλειο. Στην αρχή ήταν η χωροθέτηση, τώρα είπα να το ξανακάνουν κάπου. Πάλι διαφωνούν στη χωροθέτηση. Μα ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτό τώρα με τα προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να λυθεί. Και έχει και ιδιαιτερότητες εδώ, είπε η Ιεράπετρα. Έχει τις ιδιαιτερότητες των εθνικών υπολοιμάτων. Έτσι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, είναι σοβαρό και πρέπει να βρεθεί μια λύση και γίνεται εργασία σε αυτό. Εμείς ως συνδυασμός εννοείται ότι θέλουμε πάρα πολύ να λυθεί αυτό το θέμα και να παίξουμε το συντονιστικό ρόλο που θέλουν και οι Δήμοι. Γιατί αυτά, ξέρετε, ως αρμοδιότητες, ξεκινάμε από τους Δήμους. Συντονίζονται και η περιφέρεια βοηθάει σε αυτό. Σχολές. Σχολές. Ναι, νομίζω ότι εφόσον αποφασίσαμε ως Κρήτη να μην έχουμε συγκεντρωμένο σε μία πόλη όλο το πανεπιστήμιο, που είναι μια λογική και αυτή, να έχουμε ένα μεγάλο κάμπους ή σε δύο πόλεις. Ναι, γιατί όχι. Αφού λοιπόν πάμε και ανοίγουμε παντού, πρέπει να έχουμε και εμείς. Τελείως. Τώρα το ότι το ΤΕΙ το βαφτίσανε ΑΕΗ, θα σας πω την αλήθεια ότι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτό σε τέτοιο βαθμό. Δεν νομίζω ότι ήταν λίγο πρόχειρο. Όμως σε κάθε περίπτωση. Πρέπει οι σχολές της τριτοβάθμιας τις έχουμε ανάγκη εμείς εδώ πέρα και πρέπει ανάλογα και με την περιοχή και τα ενδιαφέροντα και τους τομείς ενδιαφέροντός της να γίνει. Μάλιστα. Και η Ελλάδα πρέπει να έχει οπωσδήποτε. Εννοείται αυτό. Έχουμε μία, ελπίζω. Και ο Άγιος Νικόλαος έχει χωροθετηθεί μία, ελπίζω να γίνει πράξη. Ελπίζουμε να γίνει κάτι πράξη. Τώρα, αν δεν γίνει αυτή, τουλάχιστον σε ένα πιο. Αναλυτικό και σχεδιασμό και πιο εμπεριστατωμένο να ενταχθεί όλη η περιφερειακή ενότητα Λαστείου. Λοιπόν, κύριε Μενεγάκη, γιατί να σας σταυρώσουμε τώρα, πείτε μου. Να κλείσουμε με αυτό έτσι, την εκπομπή τη σημερινή και ελπίζω και έχω τη διάθεση, στιγμή έχω να τη διάθεση, σας έχουμε και εδώ. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο συνηθισμένο. Έχω τη διάθεση να προσφέρω όπου μπορώ σε αυτά που συζητήσαμε εδώ. Για την περιφέρεια με ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση, γιατί είναι ο χώρος στον οποίο μπορείς να βοηθήσεις να γίνει κάτι στον τόπο σου. Νομίζω ότι είναι ένας έμπρακτος τρόπος, αντί να γκρινιάζουμε ότι κάτι δεν γίνεται, να βοηθήσουμε να γίνει κάτι. Σίγουρα δεν πάντα υπάρχουν εμπόδια και γι' αυτό αν είδατε αποφεύγουμε να υποσχόμαστε, να υποσχεθούμε, να κάνουμε. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση ότι αν ενδιαφέρεσαι υπάρχουν πολλά εργαλεία για να προχωρήσουν πράγματα, να πάμε σε μια γενικότερη θετική κατεύθυνση. Ο βασικός μου στόχος προσωπικά, επειδή είμαι οικογενειάρχης, με τη γυναίκα μου έχουμε τρία παιδιά, μένουμε στον Άγιο Νικόλαο, είμαστε δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λαστείου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να όλα αυτά να γίνουν ή τουλάχιστον να προχωρήσουν, διότι συμβάλλουν στο να μείνουν τα παιδιά μας εδώ. Σωστά. Και όχι μόνο να μείνουν εδώ, να αυξηθεί και ο πληθυσμός μας. Γιατί έχουμε και αυτό ανάγκη. Σωστά. Έχουμε στασιμότητα στον πληθυσμό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη στασιμότητα. Έχετε δει, γιατί οι πόλεις τσακώνονταν πριν μια περίοδο. Και κακά τα ψέματα. Θα δείξει περισσότερα και κακά τα ψέματα. Το δημογραφικό, είτε σε επίπεδο χώρας, είτε σε επίπεδο Κρήτης, είτε σε επίπεδο Λασιθίου. Λύνεται με χρήματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν δουλειές, δηλαδή, να υπάρχουν ανάπτυξη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δώστε 1000 ευρώ σε κάθε παιδί. Είναι σημαντικά σε κεντρικό επίπεδο αυτά. Αυτό είναι το μεθύριο βασικά. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Είναι σημαντικά. 2000 νομίζω είχε πει. Είναι σημαντικά είναι όλα αυτά. Όμως το βασικό είναι να υπάρχουν εργασίες για τους ανθρώπους. Η δυνατότητα όχι μόνο μισθωτών εργασιών και ευκαιριών και σε επίπεδο κεντρικού κράτους αλλά και τοπικά για να κάνει κάποιος τη δική του να δημιουργήσει τη δική του δουλειά, να κάνει τα δικά του αυτό που θέλει να κάνει, να δημιουργήσει, να κάνει και να έχει και ένα εργαστή επειδή οι Έλληνες είμαστε και πολύ έτσι δημιουργικοί, δεν θέλουμε να κάνουμε και το δικό μας, να έχουμε τη δυνατότητα, να έχουμε το χώρο και τον οικονομικό χώρο αλλά και τοπικά την υποδομή να το κάνουμε. Έτσι θα μείνουν και τα παιδιά εδώ και θα έρθουν και ακόμα περισσότερα. Γιατί είμαστε το πιο ωραίο μέρος να ζεις σε όλο το, είμαστε από τα πιο ωραία μέρη να ζεις σε όλο τον κόσμο και χάνουμε πληθυσμό. Πώς γίνεται αυτό? Να.
κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Κάτι φταίει. Να σκεφτούμε γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία ολόψυχα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι στον κύριο Μανώλη Μενιγάγη, ο οποίος ήταν εδώ σήμερα, τον φιλοξενήσαμε, τον ακούσατε. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στον κύριο Μαρκογιαννάκη, με τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, δεν εννοείται αυτό. Έτσι και χρειάζεται σταυρό, εννοείται. Έτσι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και τα καλύτερα και για εσάς και για το Λασίθι γενικότερα. Φίλες και φίλοι, μείνετε, σας έχω ήδη προαναγγείλει.